centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε λίγο στον πατέρα Νικόλα που είναι μαζί μας για να πούμε τα περισσότερα. Πατέρα Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη και σε εσάς και σε όσους μας ακούν από το ραδιόφωνο. Και νομίζω ότι σήμερα χρειάζεται να σας ακούσουμε, γιατί όντως και φαντάζομαι και στη Μητρόπολη, αλλά και εδώ σε εμάς τα μηνύματα είναι πάρα πολλά από το πρωί που ήρθαμε γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Ρωτάνε όλοι ένα πράγμα φυσικά. Ρωτάνε όλοι ένα πράγμα. Πώς είναι τα πράγματα, πώς είναι η υγεία του Μητροπολίτη? Καταρχήν, ο δεσπότης μας χαίρει άκρας υγείας αυτή τη στιγμή. Έχει έναν χαμηλό πυρετό, όπως έχουν όσοι έχουν κορονοϊό. Ναι. Διαγνώστηκε χτες με τον ιό αυτό και εν συνεχεία πήγε στο νοσοκομείο να κάνει κάποιες εξετάσεις να δουν την υγεία του, και από εκεί ενημερώθηκε και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος του είπε ότι θα ήθελα να πάτε στο 424. Μάλιστα. Και έτσι ο δεσπότης μας, για πολιτικούς καθαρά λόγους και ανταποκρινόμενος και στην αγάπη του Υφυπουργού, μεταφέρθηκε στο 424 χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος υγείας. Καθαρά όμως, γιατί και αυτός άνθρωπος είναι, όπως και όλοι μας, και πρέπει να προλαμβάνουμε και να προσέχουμε και να μεριμνούμε για την υγεία μας. Άρα λοιπόν, για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει μεταφερθεί. Ναι, ναι, καθαρά, καθαρά. Σε ένα απλό δωμάτιο, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί δεν είναι κάτι παραπάνω για κάποια άλλη μονάδα. Σε ένα απλό δωμάτιο, για όσο χρειαστεί, φαντάζομαι, εκεί. Ναι, μέχρι να σιγουρευτούν στο νοσοκομείο ότι δεν συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος παραμονής πλέον. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, γιατί η μεταφορά έγινε χθες το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Ναι, ο δεσπότης μας από χθες το πρωί είχε λίγο πυρετό. Οπότε με την κυρία Μπουργανού μιλώντας, ήρθε κλιμάκιο του ΕΟΔΗ εδώ στη Μητρόπολη απ' έξω. Ναι. Έκανε rapid test, όχι μόνο στο δεσπότη μας, στους πατέρες, στον κόσμο, γενικώ στην περιοχή. Και ο δεσπότης μας και κάποιοι πατέρες επίσης βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό. Α, μαζί με τον Μητροπολίτη μας είναι και κάποιοι ιερωμένοι. Βεβαίως, ναι. Αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο 424, συνοδεύοντας τον δεσπότη μας, αλλά και αυτοί με συμπτώματα κορονοϊού, είναι ο πατέρας Γεώργιος και ο πατέρας Λούπος. Μάλιστα. Κάνατε όλοι εκεί το τεστ, πατέρα? Όλοι το κάναμε, ναι. Όλοι, ε? Ναι, ναι, όλοι. Και τα θετικά βρέθηκαν δύο, όπως είπατε νωρίτερα. Ουσιαστικά είμαστε πέντε συνολικά. Ναι. Εγώ δεν έχω νοσήσει, αλλά πέντε πατέρες είναι, και ο πατέρας Παύλος και ο πατέρας Ιάκωβος, ναι, που και αυτοί είναι θετικοί. Μάλιστα. Ο πατέρας Παύλος και ο πατέρας Ιάκωβος είναι φυσικά κατοίκον περιορισμό στα κελιά τους. Ναι. Ήδη από το Σάββατο που είχαν συμπτώματα και αυτοί πυρετού, άρα χωρίς να βγουν καθόλου έξω, όντως σε καραντίνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε διευρυμένα εκεί τα συμπτώματα, έτσι, διευρυμένα. Κοιτάξτε, είναι λογικό σε ένα μέρος συνολικά, που έρχονται δηλαδή, άνθρωποι όπως και καταθέτουν τον πόνο τους και την αγωνία τους και πάρα πολλοί ασθενείς, κάποια στιγμή άνθρωποι είμαστε κι εμείς, μεταφέρεται το ιός. Αλλά όπως μας το είπατε, νομίζω ότι είναι 4 ή 5. Πέντε συνολικά. Πέντε συνολικά οι ιερείς που έχουν βρεθεί θετικοί στον κορονοϊό. Ναι, γι' αυτό και η Μητρόπολη είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή, είναι κλειστά τα γραφεία. Αυτή τη στιγμή είναι σε καραντίνα όλη η Μητρόπολη? Βέβαια, η Μητρόπολη είναι σε καραντίνα. Θα έρθει συνεργείο να κάνει απολύμανση στον χώρο και από Δευτέρα θα ανοίξουν πάλι τα γραφεία. Α, μάλιστα, δεν το ξέραμε αυτό. Α, είναι όλη η Μητρόπολη κλειστή αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Μάλιστα. Αυτονόητο είναι. Ό,τι ισχύει για άλλους ανθρώπους ισχύει και για μας. Σωστά. Άνθρωποι είμαστε και εμείς. Θα γίνουν ίσως και κάποιες στιγματοληψίες με ανθρώπους που ήρθατε σε επαφή με. Δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι τα πρωτόκολλα και πώς ακριβώς γίνεται η διαδικασία. Αλλά από ό,τι ξέρουμε, έχει σταματήσει η συνηλασία πλέον. Ναι, ναι. Δεν γίνεται πουθενά στην Ελλάδα, γιατί έχει ξεφύγει από τον έλεγχο, ας πούμε. Ναι. Αλλά η κυρία Μπουργανού μας είπε ότι, εφόσον κρίνουμε, και φυσικά κρίνουμε θετικά, θα γίνει μια πρόσκληση εδώ στη Μητρόπολη πάλι απ' έξω, να προσέλθουν οι ιερείς, προσωπικό, συνάδελφοι,
όλοι σχετιζόμενοι, εν πάση περιπτώσει, με εμάς και όποιοι πιθανώς να είχαμε κάποια επαφή μαζί τους, mm-hmm. και να κάνουν και αυτοί rapid test. Ήδη είχαμε καλέσει εμείς την χτες, καλέσαμε και κόσμο αυτοί που είχαμε έρθει σε συνεργασία. Δηλαδή, μισόλεπτα, και πιστούς, δηλαδή, ας πούμε. Πιστούς όχι, αφού ήταν κλειστές εκκλησίες. Α, ήταν κλειστές εκκλησίες. Κυρίως συνεργάτες, ναι. και ιερείς, επιτρόπους που είχαμε επικοινωνία και συνεργασία για κλειστικά θέματα. Εκκλήθησαν αυτοί χτες να έρθουν, ήρθαν mm-hmm. κάποιοι. Ευτυχώς ήταν όλοι αρνητικοί, όλοι. Ναι. Και στις επόμενες μέρες, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, θα γίνει και νέα δειγματοληψία με rapid test. Α, θα επαναληφθούν, θα επαναλαμβάνονται κάθε εβδομάδα τα rapid test εκεί τώρα στη Μητρόπολη. Πλέον ναι. Πλέον ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω αν... Και ευτυχώς η χρήση μάσκας ναι. προστάτεψε την ευρύτερη διάδοση. Γι' αυτό είναι επιτακτική η χρήση μάσκας. Άρα λοιπόν παίρνατε όλα τα μέτρα και εκεί, αλλά βλέπετε βέβαια, πως βέβαια. Παρόλα τα μέτρα, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Να είναι αυξημένο όσο... υλικό φορτίο, μπορεί να μάλλον διαπεράσει και τη μάσκα. Και τη μάσκα. Και τη μάσκα. Πώς αλλιώς, να το πω. Νικόλα, έχουμε μία απορία. Επειδή βαδίζουμε προς τα Χριστούγεννα και επειδή γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση τι θα γίνει και με τα Χριστούγεννα στις εκκλησίες μας, όπως είχε γίνει, αν θυμόμαστε όλοι, το Πάσχα. Ναι, ναι. Με αυτή τη συγκυρία σήμερα, αλλάζει κάτι στον προγραμματισμό έτσι και αλλιώς για την εορταστική περίοδο πλευράς Μητρόπολης? Όχι, δεν αλλάζει κάτι. Είναι αρκετά νωρίς καταρχήν. Ναι, που σημαίνει ότι ναι. μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει περάσει. Και το κρίσιμο διάστημα των ημερών, φαντάζομαι. Όλο το διάστημα που χρειάζεται ακριβώς για να επανέλθει κάποιος σε κανονική λειτουργία. Ναι. Φυσικά οι ναοί ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι ανοιχτοί. Ναι. Ευτυχώς δεν έχουμε κρούσματα σε άλλους ιερείς. Περιορίστηκε ναι. εδώ πέρα, σαν στεγανό, ας πούμε, και διαφυλάχθηκε ναι. η περαιτέρω διάδοση. Οπότε ευχόμαστε σύν Θεό με τις πιέσεις της Ιεράς Συνόδου και τις επιστολές που απέστειλε και την πίεση που ασκεί επισήμως και υπογείως προς την κυβέρνηση να ανοίξουν οι ναοί για να μπορεί ο κόσμος να προσευχηθεί, να κοινωνήσει, να ανάψει το κεράκι του, να αποδώσει στο Θεό τη λατρεία. Γιατί είναι Χριστούγεννα, είναι γιορτινές, εορτάσιμες, mm. αλλά και αγιαστικές ημέρες για τις ψυχές όλων μας. Μια διευκρίνηση εδώ, πατέρα Νικόλα, μαζί με τον Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, το 424 είναι και οι πέντε ιερείς. Όχι, είναι ο πατέρας Λούπος και ο πατέρας Γιώργιος. Α, είναι δύο από τους, ναι. δύο από τους πέντε. Είναι εκεί. Ναι. Οι υπόλοιποι είναι στο σπίτι τους. Οι υπόλοιποι είναι σε κατοίκον περιορισμό, εδώ στη Μητρόπολη, στα κελιά ναι. τους. Ναι, ναι. Γιατί δεν κρίθηκε αναγκαίο. Να πάνε και πέντε μαζί ταυτόχρονα, καταλαβαίνετε. Ήταν, ακούστηκε κάπως. Οπότε πήγαν οι τρεις και έμειναν δύο πίσω. Οι δύο νεότεροι έμειναν πίσω δηλαδή. Οι τρεις πιο μεγάλη ηλικία πήγαν μαζί. Εσείς από τους θεράποντες εκεί, γιατρούς από το 424, θα έχετε συνεχή επικοινωνία? Θα ενημερώνετε καθημερινά από τη Μητρόπολη για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα? Ποια είναι? Ναι, είναι στην πρόθεσή μας να εκδίδουμε κάθε μέρα ένα δελτίο τύπου που θα ενημερώνει. Εάν και εφόσον φυσικά υπάρχει κάποια εξέλιξη για την υγεία του Σεβασμιωτέτου του. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε δηλαδή θα έχουμε καθημερινή ενημέρωση. Αν από τα πρώτα που σας έχουν πει οι γιατροί, αν μπορούν να εκτιμήσουν το διάστημα που θα παραμείνει στις κλινικές εκεί του 424. Ο COVID είναι ένας ιός, μας είπαν οι γιατροί, ο οποίος έχει εξέλιξη στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστή. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες. Είναι κάτι που... είναι δυναμικό, τρέχει. Ουσιαστικά ίσως για τις 15-14 μέρες όπως τις λένε συνήθως, δεν βλέπετε να έχουμε επιστροφή για τις 14 μέρες. Α, δεν το γνωρίζω αυτό, δεν θα μπορούσα να το γνωρίζω. Γιατί υποτίθεται ότι αυτός είναι ο κύκλος που κάνει... Ενδεχομένως όμως να μην κάνει όλο το... να μην περάσει όλος ο κύκλος στο 424, δηλαδή δεν το ξέρουμε αυτό, δεν... Ναι. Ο Μητροπολίτης μίλησε μαζί σας από την ώρα που είναι εκεί και αν ζήτησε να μεταφερθεί κάτι προς το κοινό της Καστοριάς? Ναι, όλο μιλάμε και όλο αυτό που λέει συνεχώς ο κακόμερος ο λαός και κακόμεροι άνθρωποι να μην τρομάξουν και να προσευχόμαστε και να δώσει η Παναγία. Το μυαλό του δεσπότη μας είναι στην Καστοριά, συνεχώς, μονίμως. Κλαίει, παρακαλεί, εύχεται για τους ανθρώπους. Λέμε και για εσάς να προσευχηθείτε. Ναι, ναι, και εγώ λέω, αλλά και οι άνθρωποι αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε σε αυτή τη λογική. Η μέρημνα του Δεσπότη είναι μονίμως και συνεχώς να μην σταματήσουν τα συζήτηση της Μητρόπολης για τους φτωχούς ανθρώπους, να μην σταματήσουν οι προσευχές και οι ευχές και οι παρακλήσεις για τους ασθενείς, τους αναγκαιούντες, τους ενδιαόντες και όλους αυτούς που έχουν προβλήματα στη ζωή τους. Τίποτα δεν, δηλαδή δεν έχει αλλάξει τη Μητρόπολη, δουλεύει κανονικά, συνεχίζει ένα σύστημα να ενεργεί. Ναι. Και περιμένουμε κι εμείς
ο καλός ο Θεός να δώσει καλή, καλό αποτέλεσμα σε όλους, στην υγεία όλων. Θα του στείλετε λοιπόν την συμπαράσταση και την αγάπη όλων όσων εδώ βλέπω πολλά μηνύματα και πολλά περαστικά. Η είδηση αυτή ήταν οπωσδήποτε ένα ξάφνιασμα για όλους μας από χθες το βράδυ. Οπότε, πατέρα Νικόλαε, θα του μεταβάστε τις καλύτερες ευχές μας για την γρήγορη ανάρρωση. Και ο δεσπότης ένας άνθρωπος είναι. Άνθρωπος είναι. Οπότε υπόκειται στους ίδιους φυσικούς νόμους. Και μάλιστα συμπτωματικά τον είδα και στο διακτυακό, όπως το λένε, που κάνει τη Δευτέρα. Ναι. Και τη σχολή που κάνει εκείνη. Ακριβώς. Και γι' αυτό μου έκανε περισσότερη έκπληξη όταν μου είπαν χθες το βράδυ ότι έχουμε και αυτή την εξέλιξη. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, ναι, στο θέμα του κορονοϊού, το σημαντικότερο πράγμα είναι η άμεση επέμβαση, η ιατρική και η φροντίδα, ναι, μόλις κάποιος νιώσει ότι έχει πυρετό, να κάνει το τεστ γρήγορα και να ξεκινήσει αμέσως η θεραπεία και η φροντίδα. Αυτό έχει σημασία. Ήδη δηλαδή λαμβάνει και μια φαρμακευτική αγωγή, αυτό θέλετε να μου πείτε? Ο καθένας που αρρωσταίνει. Δηλαδή αυτό πρέπει, μόλις έχουμε λίγο πυρετό, να κάνουμε το τεστ γρήγορα, γιατί το πρόβλημα δεν δημιουργείται από τον κορονοϊό αυτόν καθεαυτόν, αλλά αν αφήσουμε να εξελιχθεί ο ιός, οπότε στρεσάρεται μετά όλος ο μας οργανισμός. Mm-hmm. Αλλά από την αρχή όμως εγκαίρως γίνει διάγνωση και υπάρχει κατάλληλη θεραπεία, δίνουν διάφορα φάρμακα, μετά ο οργανισμός είναι εύκολο να ανταποκριθεί και να ξεπεράσει το πρόβλημα. Αν το αφήσουμε, ας δω και αύριο, ας δω και μεθαύριο και περάσουν 4-5 μέρες, λίμωξη αναπνευστικού είναι ο κορονοϊός, έτσι. Είναι λίμωξη του πνευμονά μας. Δεν μπορεί να το αφήσει σαν μια πνευμονία που εξελίσσεται. Οπότε καλό θα είναι να προβλέπουμε, να ελέγχουμε τον εαυτό μας. Έρχεται και ένα μήνυμα, αν μπορέσατε εκεί στη Μητρόπολη να διακρίνετε πώς προήλθε όλο αυτό, δηλαδή αν ξέρετε ακριβώς πώς μπήκε ο κορονοϊός στη Μητρόπολη. Πού να ξέρουμε τώρα? Δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε υποθέσεις, ας πούμε. Κάθε μέρα έρχονται εκατοντάδες άνθρωποι για το φαγητό τους. Από εκεί και μετά. Έρχονται άνθρωποι να πάρουν τα βοηθήματά τους. Άνθρωποι που χρειάζονται ψυχολογική ενίσχυση και ευχές που διαβάζουμε. Ναι. Ποιος ξέρει τώρα, ποιος. Τι έφερε. Άρα υποθέσεις πολλές μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε σίγουρα. Γι' αυτό και είναι, τον λένε και ύπουλο εχθρό, αόρατο εχθρό, γιατί μπορείς να ξέρεις πραγματικά πώς θα έρθει και από πού θα έρθει. Ναι, οι γιατροί μας είπανε, ναι, και το λέω τώρα δημοσίως γιατί νομίζω είναι χρήσιμο, ότι αν κάποιος κολλήσει κορονοϊό, από την τρίτη μέρα και μετά αρχίζει και το διαδίδει. Ενώ την πέμπτη μάλιστα παρουσιάζει συμπτώματα. Μάλιστα. Οπότε επί δύο μέρες διαδίδει τον ιό. Ενώ φαίνεται απολύτως φυσιολογικός ένας άνθρωπος και χωρίς συμπτώματα. Ακριβώς. Επί δύο μέρες μεταδίδει χωρίς να έχει συμπτώματα ο ίδιος. Μάλιστα. Λοιπόν, πατέρα Νικόλαε, θα τα λέμε καθημερινά έτσι πως είναι τα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι θα αναλάβετε αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης του κόσμου, αν δεν κάνω λάθος. Ευχαρίστω. Αφού τους άλλους πρέπει και ο κόσμος να νιώθει ότι ο δεσπότης του είναι καλά. Γιατί επειδή ο δεσπότης προσεύχεται για το πίμνιο, καλό θα είναι να τα αποδώσουμε και εμείς προς το δεσπότη μας που τώρα έχει την ανάγκη μας, την προσευχή μας και την αγάπη μας και τις ευχές μας. Και στους πέντε ιερείς επίσης. Και στους άλλους πατέρες βέβαια. Ακριβώς, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, πατέρα Νικόλαε. Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο για τα νεότερα. Βεβαίως. Θα τα λέμε καθημερινά έτσι πως ήρθαν τα πράγματα τώρα, μέχρι που να έχουμε την επιστροφή του Μητροπολίτη, για να έχουμε την καθημερινή ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό, η Παναγία μαζί. Καλά Χριστούγεννα. Καλημέρα. Παναγία μαζί. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.